Radio North 98. Η ενημέρωση στα Βόρεια. Κύριε Κουλουπλή, καλησπέρα σας από το Radio North 98 από τα Βόρεια. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς, στους συνεργάτες σας και στους φίλους συνακροατές στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Μάλιστα. Κύριε Κουρουπλή, πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό σχεδόν τρεις μέρες πριν από τις εκλογές, ευνοϊκά για το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ ή όχι? Το πρώτο που θα ήθελα να σας πω είναι ότι να καλέσω και θα απαντήσω μέσα. Βεβαίως. Να καλέσω όλους και όλες να πάνε να ψηφίσουν οι πολίτες όλοι και ιδιαίτερα οι νέοι, τους οποίους έχουμε εμπιστευτεί και ως υπουργός, παρά τις τότε επικρίσεις που δέχτηκα, έκανα τον νόμο για να πάμε σε ψήφο στα 17. Γιατί εγώ πιστεύω ότι οι νέοι έχουν εξαιρετική ευθύνη, πάντοτε οι νέοι είναι μεγαλύτεροι άνθρωποι από εμάς τους παλιότερους, με μεγαλύτερη ανησυχία και με περισσότερα οράματα. Μα ούτως ή άλλως, κύριε Κουρουπλή, οι νέοι χρησιμοποιούνταν σε εισαγωγικά η λέξη από πολλούς για να πάνε σε συμβούλια εφήβων, να πάνε σε βουλή εφήβων και εξέφραζαν απόψεις εκεί για τις οποίες... Τώρα μην τα ενοχοποιούμε όλα. Εγώ το αντίθετο λέω. Εγώ δεν θεωρώ. Ναι, το, ότι είναι καθόλου όριμη... Και κάπως ξέρετε, η χρησιμοποίηση είναι λίγο. Σας το είπαμε εισαγωγικά, σας το ξεκαθάριζα, ναι, το λέω με εισαγωγικά. Ωραία, τώρα συμφωνούμε. Θεωρώ λοιπόν ότι κάθε φορά οι νέοι είναι πιο γενναίοι και πιο όριμοι από όσο φανταζόμαστε εμείς οι μεγαλύτεροι, που νομίζουμε κατέχουμε την μοναδική αλήθεια. Τώρα, πάμε στο κρίσιμο ερώτημα των ευρωεκλογών. Θα σας έλεγα ότι αυτές οι ευρωεκλογές που καταλήγουν να είναι μια αναμέτρηση που θα διαμορφώσει, αν θέλετε, και το πολιτικό σκηνικό. Σωστό. Για τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, δύο θα είναι οι πόλοι, δεν λέω δικοματισμό, λέω δύο πόλοι που θα ορίσουν για τα επόμενα χρόνια τα πολιτικά πράγματα στη χώρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, ξεκίνησε η Νέα Δημοκρατία με μια εφορία πριν από ένα χρόνο περίπου, νομίζοντας ότι τα ποσοστά και η διαφορά θα είναι πολύ μεγάλη. Ωστόσο όμως η προσπάθεια που γίνεται από τον ΣΥΡΙΖΑ και ειδικά από τον Πρωθυπουργό άρχισε να έχει μια ανταπόκριση και βλέπει κανείς κόσμο ο οποίος περισσότερο είχε αποφασίσει να πάει σε αποχή. Γι' αυτό έχω πει παλιότερα ότι ο αντίπαλος του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις εκλογές σε ένα μεγάλο βαθμό είναι η αποχή. Όσο ενεργοποιεί τους ανθρώπους να πάνε να ψηφίσουν, όσο έρχεται δεύτερη σκέψη ότι δεν πρέπει να πάει σε αποχή κάποιος, νομίζω ότι τα πράγματα σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ θα βελτιώνονται. Το τελευταίο τρίμηνο αυτό, να ξέρετε, είναι εξαιρετικά κρίσιμο. Βεβαίως. Δεν έχουν καταλήξει όλοι οι πολίτες. Υπάρχουν έρευνες τα τελευταία 15 χρόνια που δείχνουν ότι ένα ποσοστό 10% περί τις 600 με 700.000 πολίτες αποφασίζουν τι θα ψηφίσουν το τελευταίο τρίμηνο, στην κυριολεξία του τελευταίου τρίμηνου. Μάλιστα. Κύριε Κουρουπλή, κάποιοι μιλάνε για προεκλογικές παροχές από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ. Το έκανε και αυτή τη δήλωση ο Πρωθυπουργός ότι τη σύνταξή σας θα τη βρείτε μέσα στο ψηφοδέλτιο. Θέλω λίγο να απαντήσετε σε όλο αυτό. Και γιατί Κοιτάξτε, θα απαντήσω με πολύ ευκρίνεια. Ναι. Καταρχάς, εγώ είμαι πάντοτε θειασότης της οργάνωσης της κοινωνίας με προτεραιότητα σε αυτό που λέω κοινωνική άμυνα της. Και ειδικά η Ελλάδα, πρέπει να το ξέρετε και να τα ακούσει ο κόσμος, που δεν είναι στην Ολλανδία, δεν είναι Ολλανδία, δεν είναι Βέλγιο. Η Ελλάδα έχει μια συγκεκριμένη, σταθερή, διαχρονική απειλή εξανατολών. Η Ελλάδα λοιπόν ανά πάσα στιγμή θα πρέπει να είναι έτοιμη, σε εγρήγορση. Βεβαίως όλοι απευθυνόμαστε κάτι τέτοιο, κανένας δεν το θέλει, δεν το θέλουμε. Θα είναι καταστροφή και για την Τουρκία και για την Ελλάδα.
Αλλά ωστόσο δεν πάβει να υπάρχει, να είναι μια πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, αύριο όταν θα καλέσεις κάποιους ανθρώπους να υπερασπιστούν την Ελλάδα, πρέπει να τους καλέσεις να υπερασπιστούν αξίες. Τη δημοκρατία, τους θεσμούς. Άρα ότι θα είναι κάποιος πολίτης και όχι θα είναι αποκλεισμένος, εξαθλειωμένος, ξεπεταγμένος από το σύστημα στο περιθώριο. Γι' αυτό μιλώ για κοινωνική άμυνα και την αξία που έχει για την Ελλάδα. Τώρα πάμε στα συγκεκριμένα μέτρα. Ναι. Πέρυσι τέτοιο καιρό δεν θα μπορούσαν αυτά τα μέτρα να μια κυβέρνηση συγκεκριμένη να τα λάβει, γιατί ήμασταν μέσα στα μνημόνια. Λοιπόν, βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια, πήραμε μια χώρα υπό οικονομική κατοχή, γιατί τα ξεχνάνε κάποιοι αυτά. Πήραμε μια χώρα υπό οικονομική κατοχή, σε πλήρη πολιτική, οικονομική και κοινωνική αβεβαιότητα. Εμπεδώσαμε πολιτική σταθερότητα που είναι η προϋπόθεση των πάντων. Εμπεδώσαμε και σταθεροποιήσαμε την οικονομία. Απορροφήσαμε τους κοινωνικούς κραδασμούς. Και ήρθαμε σήμερα λοιπόν από το Σεπτέμβριο και μετά να ξεδιπλώνουμε ένα πρόγραμμα για να αγγίξει τη ζωή των κατατρεγμένων της κρίσης. Και δεν λέω εγώ ότι αποκαταστήσαμε όλες τις αδικίες, θα ήμουν και εξωπραγματικό. Ναι. Γίνεται μια προσπάθεια αυτή για να φτάσει η χώρα στην κανονικότητα, θέλει μια επόμενη τετραετία. Και πιστεύω ότι ο Τσίπρας τη δικαιούται. Και από εκεί πέρα λοιπόν να κρίνει τι θέλει να κάνει. Αλλά είναι δίκαιο να διεκδικεί σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας την επόμενη τετραετία λόγω του έργου που έχει γίνει. Ποιος φανταζόταν, εγώ δεν σας το πριν από 3 χρόνια, επέμβησε τέτοιο καιρό ότι η Ελλάδα θα μπει στις αγορές και μάλιστα θα εκδώσει και ομόλογο δεκαετές έπειτα από 10 χρόνια, ολόκληρα χρόνια είχε η χώρα να εκδώσει δεκαετές ομόλογο με χαμηλό επιτόκιο. Ποιος φανταζόταν πέρυσι και όχι πριν από 3 χρόνια ότι θα τολμούσαμε να πούμε ότι πρέπει να διαπραγματευτούμε το χρέος μας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και να απαλλαγούμε από επιτόκια 5%. Κύριε Κουρουπλή, για να κάνουμε και διάλογο. Αυτή, να κάνουμε. Θέλω να σας ρωτήσω όσον αφορά τις παροχές, γιατί δεν τις μεταθέσατε σε μετεκλογικό χρόνο, για να μην μπορεί κάποιος να πει ότι είναι προεκλογικές παροχές. Αυτό σας εξηγώ, ότι βγήκαμε από τα μνημόνια τον Αύγουστο. Ναι. Και από το Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα δεν λάβαμε μέτρα μόνο τώρα. Λάβαμε μέτρα και το Σεπτέμβριο, δεν μειώσαμε τις συντάξεις, πράγμα το οποίο μας είχε επιβάλει να το κάνουμε με νόμο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και τότε όλοι λέγανε ότι θα τις μειώσουμε, δεν πιστεύω ότι το ξεχνάτε. Αυξήσαμε το κατώτατο μισθό. Άλλο ερώτημα ήθελα να κάνω, αλλά δεν πειράζει, σας ακούω. Ναι, θεσπίσαμε λοιπόν το επίδομα νοικίου, ψηφίσαμε το νόμο για την πρώτη κατοικία και ερχόμαστε τώρα, ψηφίζουμε τη 13η σύνταξη. Κουτσουρεμένη, μας λένε. Ναι, κουτσουρεμένη. Δεν είναι όμως μία και έξω, δεν είναι μπουναμάς. Είναι καθιθεσμός πλέον. Να κάνω εγώ τον αντίλογο, κύριε Κουρουπλή, για να έχει νόημα η συζήτηση. Για να δοθεί 13η σύνταξη μόνιμη, πρέπει να βρεθούν 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Το συγκεκριμένο επίδομα, λοιπόν, η σύνταξη... Ναι. Δεν είναι επίδομα, ναι, είναι μια μικρότερη σύνταξη η οποία θα φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει με βάση την εξέλιξη της οικονομίας. Όμως είναι νόμος, να το ξεκαθαρίσουμε, δεν είναι επίδομα. Ωραία. Είναι σύνταξη, 13η σύνταξη. Εγώ να δεχτώ ότι είναι κουτσουρεμένη, ναι, αλλά θα την πάμε εκεί που πρέπει, γιατί εμείς νοιαζόμαστε τους πολλούς και φτάνουμε στις 120 δόσεις. Έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει 120 δόσεις για 4 εκατομμύρια ανθρώπους, ναι, για επιχειρήσεις που ήταν έτοιμες να κλείσουν και σήμερα παίρνουν ανάσα και διατηρούν τις θέσεις εργασίας και δημιουργούν ενδεχομένως και άλλες. Ξέρετε ότι πάνω από 85.000 άνθρωποι αυτή τη στιγμή με αυτή τη ρύθμιση θα μπορούν να πάρουν τις συντάξεις τους. Γιατί ενώ έχουν θεμελιώσει εδώ και χρόνια συνταξιοδοτικό δικαίωμα, δεν μπορούσαν να την πάρουν τη σύνταξη γιατί όφυλαν 30.000, 20.000 και ερχόντουσαν σε εμάς τους βουλευτές και μας κλαίγανε οι άνθρωποι. Λέγανε, παιδιά, αφού θεμελίωσα δικαίωμα, δώστε μου τη δυνατότητα να μου έχετε και μία παρακράτηση από τη σύνταξη,
να πληρώνουν τα εταιρεία. Κύριε Κουρουπλή, επειδή είστε ένας ειλικρινής άνθρωπος. Επειδή είστε ένας άνθρωπος ειλικρινής και τα λέτε τα πράγματα με το όνομά τους, θέλω να ρωτήσω για τις 120 δόσεις. Ονομάζουμε μια ρύθμιση 120 δόσεων, ενώ ξέρετε καλύτερα από μένα ότι δεν θα επωφεληθούν όλοι οι πολίτες με 120 δόσεις. Τι εννοώ? Αυτοί που θα πάρουν τις 120 δόσεις θα έχουν πολύ μικρή μείωση των προσαυξήσεων. Αυτοί που μπορούν να επωφεληθούν των 120 δόσεων, μάλλον του 100% μείωση των προσαυξήσεων, θα είναι αυτοί που μπορούν να αποπληρώσουν εφάπαξ. Γιατί δεν γίνεται κάτι για αυτούς που είναι νόμιμοι καλοπληρωτές? Ακούστε, εγώ δεν λέω ότι είναι η καλύτερη ενδεχομένως από πλευράς προϋποθέσεων διαδικασία. Έτσι, αυτή είναι μια διαδικασία που θα βοηθήσει πόντους. Με βάση το αποτέλεσμα θα δούμε παραπέρα τι μπορεί να γίνει. Ωραία. Όλα έτσι κινούνται. Αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να έχουμε την γενναιότητα να πούμε ναι, παιδιά, αυτό που γίνεται είναι μεγάλη ανάσα. Μα το περίμενε τόσος κόσμος εξάλλου. Δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Από πέρυσι τέτοιο καιρό το άρχισα να το λέω στον Πρωθυπουργό. Γιατί κάποιος άνθρωπος του χώρου των εφοριακών μου λέει κάντε το αυτό και θα δείτε τι έχει να γίνει. Είναι μεγάλη ανάσα γιατί ο κόσμος θέλει να πληρώσει. Η συντριπτική του πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν είναι. Δεν είναι άνθρωποι να πάνε να αρπάξουν και να. Θα έπρεπε να γίνει με πιο ελαστικό τρόπο και χωρίς επιβάρυνση και τόκο 5%, κύριε Κουρουμπλή. Θα εφαρμοστεί και θα δούμε τι αδυναμίες που μπορεί να παρουσιάσει. Όπως τώρα σας λέω και κάτι ακόμα. Έρχεται ρύθμιση για καλύτερες προϋποθέσεις του εξοδικαστικού. Α, μάλιστα. Δηλαδή βλέπετε ότι η κυβέρνηση συνεχώς προσπαθεί να φέρει τη χώρα και την κοινωνία στην κανονικότητα. Λοιπόν, αυτό έχει σημασία. Αυτό απειλείται από την νεοφιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία. Και ρωτώ εγώ, ρωτώ τον εαυτό μου. Δηλαδή, τι θα φέρει η Νέα Δημοκρατία περισσότερο? Αναστάτωση. Διότι θα αρχίσει να βάζει χέρι εδώ, εκεί και παραπέρα. Αυτή είναι η λογική τους. Διότι τα κόμματα αυτά, οι ιδεολογίες αυτές, το έλεγα το πρωί και σε μια τηλεόραση, που μια υποψήφια της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Ζαβέρα, έλεγε ότι η Ευρώπη δημιούργησε με τις πολιτικές αυτές φτώχεια, νέα φτώχεια. Α, γιατί δημιουργήθηκαν? Γιατί το νεοφιλελεύθερο μοντέλο αφήνει στα αζήτητα και προσπερνάει χιλιάδες ανθρώπους, τους πετάει στο περιθώριο, δημιουργείται ακραία φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Λοιπόν, εμείς έχουμε ένα άλλο μοντέλο, το οποίο άρχισε να ξεδιπλώνουμε στην Ελλάδα. Να οργανώσουμε την κοινωνική άμυνα της κοινωνίας για να μπορούμε να βγάλουμε την κοινωνία όρθια από την κρίση, χωρίς να αφήσουμε κοινωνικά νεκροταφεία κοινωνικού αποκλεισμού και ακραία φτώχεια. Επομένως, ποια μάχη πρέπει να κερδιθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κύριε Κουρουπλή, και ποια μάχη θα δώσετε εσείς προσωπικά, αν εκλεγείτε ευρωβουλευτής? Η Ευρώπη πρέπει. Οι δυνάμεις οι προοδευτικές να κερδίσουν το στίχημα το ιστορικό ότι μπορούν να κάνουν την αυτυπέρβασή τους και να εκπονήσουν ένα νέο πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, παραγωγικό και κλιματολογικό αφήγημα που να κεντρήσει και να κεντρώσει τον προβληματισμό των Ευρωπαίων πολιτών για να αναχαιτιστεί πρώτα και καλύτερα ο πυροδοτούμενος ευρωσκεπτικισμός. Η Ευρώπη θέλει μια συνολική επαναθεσμοποίηση, θα έλεγε ο Κορνήλιος Καστοριάδης, για να μπορούν πραγματικά οι θεσμοί να ανταποκρίνονται στην εποχή των επιταχυνουμένων αποδόσεων που ζούμε, για να μπορούν οι θεσμοί να συγκρουστούν με τη φοροαποφυγή των πολυεθνικών και των κολοσσών του διαδικτύου, για να υπάρξει μια ισόρροπη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη όλων των περιοχών και όλων των ανθρώπους στην Ευρώπη, χωρίς τόσο μεγάλους αποκλεισμούς σε μισθούς, σε συντάξεις και σε κοινωνικά δικαιώματα και σε επιτόκια. Και σε ό,τι με αφορά, δεν πάω στην Ευρώπη ως πολιτικός συνταξιούχος. Ναι. Με όπλα τα βιώματά μου, τις γνώσεις μου, τις εμπειρίες μου, το λικέρ των εμπειριών μου όλα αυτά τα χρόνια, τη διαδρομή αυτή που ακολούθησα, το έργο που με το οποίο συνδέεται η πορεία μου και με τη δύναμη του πειραχτωμένου πείσματος, της θέλησης, της μαχητικότητας,
πιστεύω ότι θα βρω ανθρώπους με τους οποίους θα μπορέσουμε να υποκαταστήσουμε αυτό το απονευρωμένο γενικά κλίμα στην Ευρώπη που λειτουργεί στους θεσμούς, βάζοντας απάνω στο τραπέζι τη διεκδίκηση μιας Ευρώπης των λαών, της πολιτικής και κοινωνικής δημοκρατίας, της καταπολέμησης των κοινωνικών διακρίσεων, μια Ευρώπη που θα νοιάζει τους ανθρώπους της, που θα είναι ένας παγκόσμιος πόλος σε, σε έναν πολυπολικό κόσμο, με γεωστρατηγική και γεωπολιτική παρουσία και με θέσεις για τα κλιματολογικά. Μιλάμε τώρα καθόλου για τα κλιματολογικά. Όταν σε ποια μεγάλη ευρωπαϊκή επόμενα οικογένεια θα τους βρείτε αυτούς τους ανθρώπους, στο σοσιαλιστικό κόμμα? Εγώ είπα. Ή στο αριστερό. Σοσιαλιστές, σοσιαλδημοκράτες, αριστεροί, πράσινοι οικολόγοι, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν κατέχει ο καθένας ξεχωριστά τη μοναδική αλήθεια. Ότι είμαστε χάρη των λαών. Και δεν είναι η λαή χάρη ημών. Άρα λοιπόν, να καταλάβουμε ότι πρέπει να συγκροτήσουμε ένα μέτωπο εκπονώντας ένα τέτοιο αφήγημα που πραγματικά θα ορίζει την Ευρώπη για τα επόμενα 30-40 χρόνια. Αυτή είναι η δική μου επιλογή και βεβαίως μες στις προτεραιότητες μου αυτές είναι οι εκκρεμότητες γερμανοκατοχικές, είναι η αναγνώριση της γενοκτονίας του ποτιακού ελληνισμού, είναι η πρωτοβουλία που πήρα ως Υπουργός Υγείας η Ευρώπη από κοινού να διαπραγματευτεί την τιμή των καινοτόμων φαρμάκων για να τα καταστήσει προσβάσιμα και στα συστήματα και στους ανθρώπους. Και τελικά η πρόταση που κατέθεσα στους Υπουργούς Ναυτιλίας, στους Υπουργούς Μεταφορών στη Βαλέτα και πήρα ομόφωνη απόφαση, μια επεξεργασμένη πρόταση σε συνεννόηση και συνεργασία με τους δημάρχους των νησιών μας, με τους περιφερειάρχες των νησιών μας, με τους 23 περιφερειάρχες των αμυγός νησιωτικών περιοχών, μια πρόταση που επιτέλους θα δίνει απάντηση στην ανάπτυξη των νησιών μετά και από το μεταφορικό ισοδύναμο που ψηφίσαμε. Έπειτα από 50 χρόνια ψηφίσαμε το μεταφορικό ισοδύναμο, καταδικρύοντας με τον πιο εύκολο τρόπο το πώς πιστεύουμε για την ανάπτυξη των νησιών που είναι και σε ευαίσθητη περιοχή και πρέπει να αισθάνονται την ασφάλεια του κράτους και την παρουσία του κράτους. Είναι λοιπόν 4 κρίσιμα ζητήματα που θα είναι μέσα στις επιλογές μου και που πιστεύω ότι θα κάνω κοινωνούς και άλλους ανθρώπους, γιατί πιστεύω ότι τα ζητήματα αυτά δεν μπορεί να τα διαχειρίζεται μόνος του ένας για να κάνει μικροπολιτική. Κύριε το σύνδεσμο της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού ή των γερμανοκατοχικών εκκρεμωτήτων είναι ζητήματα εθνικά που ενώνουν το έθνος. Και σε ένα τέτοιο πνεύμα πρέπει να πορευτούμε. Κύριε Κουρουπλή, πώς θα μας αντιμετωπίσει, πώς μας αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη και πώς θα μας αντιμετωπίσει από την 1η Ιανουαρίου του 2020 και πέρα, σαν κράτος, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ καταφέρει να κερδίσει τους περισσότερους ευρωβουλευτές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είτε όχι? Ποια είναι η θέση μας αυτή τη στιγμή? Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολύ μεγάλα θεσμικά ελλείμματα και αυτά το αναγνωρίζουμε όλοι, όχι εγώ. Και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επιστήμονες, κοινωνικοί και ερευνητές κτλ. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα μεγάλο στοίχημα. Στοίχημα πρωτίστως για τις λεγόμενες προοδευτικές δυνάμεις, οι οποίες διέπραξαν λάθη, μπήκαν σε κυβερνήσεις, νομιμοποίησαν πολιτικές επιλογές, τις οποίες ιστορικά είχαν ευθύνη να τις ακυρώνουν. Λες τι έγινε στη Γαλλία, το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Όλα αυτά πρέπει να είναι παραδείγματα όλων αυτών, όλων ημών που τώρα παίζουμε έναν ρόλο στα δημόσια πράγματα και είμαστε περίπου σε αυτό το χώρο. Αφήσουμε λοιπόν αυτή την επιτυλακού ομορισμένους συναδέλφους να λένε άρρητα ρήματα. Ότι γιατί η αριστερή έτσι, γιατί η σοσιαλιστή έτσι. Νομίζω σε ένα τέτοιο ρεύμα δεν γίνεται προσφορά πραγματική. Ο καθένας δηλαδή με έναν τέτοιο τρόπο υπηρετεί το σύνολο της κοινωνίας. Μάλιστα. Ωραία. Είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω ότι μπορώ, εφόσον ο ελληνικός λαός, με βάση την πορεία μου, το πόσο αξιόπιστο θεωρεί αυτό το έργο και την συνέπειά μου, μου δώσει τέτοια δυνατότητα, εκείνο που το πρώτιστο που θα έχω στο μυαλό μου και θα το έχω καθημερινά, είναι με την καθημερινή μου παρουσία και δραστηριότητα να
δικαιώνω την εμπιστοσύνη αυτών των ανθρώπων. Η επικείμενη είσοδος της γειτονικής μας χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Κουρουπλή, θα λειτουργήσει υπέρ μας, κατά μας, ουδέτερα? Πώς θα γίνει? Ποια Τουρκίας? Της Βόρειας Μακεδονίας. Ορίστε. Για τη Βόρεια Μακεδονία μιλάμε, η επικείμενη ένταξη. Η Τουρκία είναι ένα θέμα το οποίο εντάξει. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι για να είμαστε ειλικρινείς. Παρακολουθήσατε τη συζήτηση στη Βουλή για την ψήφο εμπιστοσύνης? Φυσικά. Πέστε μου λοιπόν, αν ακούστηκε μια φορά το όνομα Μακεδονία από τους Μακεδονομάχους. Λοιπόν, για να καταλάβετε ότι αυτή η συμφωνία πατάει στα πόδια της. Όλοι θα ήθελαν να την κάνουν. Απλώς προσπάθησαν εθνικά θέματα να τα εκμεταλλεύονται, με πολύ έτσι φτηνό τρόπο, και είναι πολύ μεγάλο λάθος. Είναι πολύ μεγάλο λάθος αυτό. Επί του πρακτέου μπαίνει η Βόρεια Μακεδονία στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη διάρκεια που εσείς θα είστε στην Ευρωβουλή στα επόμενα 4 χρόνια. Τι αναμένουμε από αυτούς τους ανθρώπους, τι αναμένουμε από αυτούς τους πολιτικούς? Αναμένουμε να δούμε στο πρόσωπό τους τους συμμάχους στην περιοχή ή αναμένουμε μια ουδετερότητα? Ακούστε, ιστορικά αυτοί οι άνθρωποι τώρα, ο μόνος δρόμος που τους μένει είναι να έχουν την καλύτερη σχέση με την Ελλάδα. Γιατί ξέρουν στο μυαλό τους ότι η μόνη χώρα που δεν τους υπονομεύει είναι η Ελλάδα. Mm-hmm. Ναι, αρκεί να μην υπονομεύουν και αυτή την Ελλάδα όμως, κύριε Κουρουπλή. Ακούστε, μην καλλιεργούμε φαντάσματα. Όχι, ρωτάμε ευθέως και παίρνουμε απαντήσεις. Ακούστε. Ο υπερπατριωτισμός κάποιων έγινε πολλές φορές εμπόριο από τους ίδιους. Εγώ δεν θέλω να κάνω τον υπερπατριώτη, είναι γνωστή η θέση μου και η άποψή μου για αυτά τα ζητήματα του πατριωτισμού. Σας λέω μόνο ένα πράγμα, ότι όποιος διανοείται να λέει ότι μπορεί αυτή η χώρα να απειλήσει την Ελλάδα, υποτιμάει την Ελλάδα. Και εγώ δεν θέλω να υποτιμήσω την ιστορία και την ικανότητα του λαού. Ξεκάθαρη απάντηση. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια, κύριε Κουρουπλή. Καλό κουράγιο. Γεια σας.